επικίνδυνο εναγκαλισμό με την ιδέα της χρήση του στρατού σε αποστολέ εσωτερικής ασφάλειας επιδεικνύει η κυβέρνηση με την απόφασή της να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις για να κλείσει τις προσβάσεις στη Λεωφόρο Κηφισού και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος για λόγους ασφαλείας εναντί της επερεχόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων. Σε μια αποστολή στην οποία χρειάζεται απλά ενημέρωση των πολιτών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 30-40 περιπολικά της αστυνομίας ανακοίνωσαν ότι θα βγάλουν το στρατό για να κάνει τι. Να εκτελέσει αποστολές αποκλεισμού των οδών και των δρόμων. Αυτό έχει κρυθεί από το Σύνταγμα του 1975 ότι δεν μπορεί να συμβεί. Ακόμα και το 2004 στην Ολυμπιάδα, ο στρατός χρησιμοποιήθηκε επικουρικά ως μονάδες επαγρύπνησης και ενημέρωσης της αστυνομίας. Το ερώτημα είναι γιατί προτάσουν το στρατό. Οι αδελφή του Πρωθυπουργού Ιντόρα Μπακογιάννη το 2008 είχε προτείνει το ίδιο να εκτελέσει ο στρατός επιχείρηση εσωτερικής ασφάλειας σε μια απείρως σοβαρότερη κατάσταση. Η εξέγερση και τις βιοεοπραγίες ακροαριστερών ομάδων στα Δεκεμβριανά που ακολούθησαν το θάνατο του 15χρονου Γρηγορόπουλου. Αλλά τότε ο αρχηγός Γεθά, στρατηγό Δημήτρη Γράψα, αρνήθηκε κάθετα. Και αρνήθηκε γιατί όπω είχε τονίσει τότε ο εκπρόσωπο τύπου του ΓΕΣ, μετέπειτα υπαρχηγό του στρατού και σήμερα απόστρατο αντιστράτηγο Δημήτρη Μπονόρα, το διευθυντή του πρόνιου Στάσο Γκουριώτη, σε μια συνομιλία τη οποία το περιεχόμενο μπορεί να αποκαλυφθεί μετά από 13 χρόνια και την αποστρατεία του καλού αξιωματικού. Δεν υπάρχει καμία νομική πρόβλεψη. Και αν συμβεί κάτι, επίση δεν υπάρχει καμία νομική κάλυψη. Για τα στελέχη του στρατού. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τίποτα περισσότερο από την άμυνα τη χώρα, γιατί εκτό του ότι δεν είναι νόμιμο, θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Κανεί δεν πρόκειται να μα καλύψει. Ο πρώην εκπρόσωπο τη κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, Ευάγγελο Αντόναρο, αναφερόμενο στο γεγονό επίση, επιβεβαίωσε πω κάποιοι είχαν εισηγηθεί στον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή να βγάλει το στρατό στου δρόμου τη Αθήνα για να αντιμετωπίσει την έκριθμη κατάσταση με τα καθημερινά επεισόδια και του βανδαλισμού. Και αν τότε υπήρχε βάσιμη δικαιολογία, αλλά νομική Δυναμία να χρησιμοποιηθεί ο στρατό σε καθήκοντα φύλαξη, ω τώρα βγάζουν το στρατό γιατί έβρεξε πολύ και θέλουν να κλείσουν δύο δρόμους.